Ραζούμε. Θα το βγάλουμε με το σωλήνα. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Γιατροί και νοσηλευτές της μονάδας αυξημένης φροντίδας του Σωτηρία αποσωληνώνουν έναν 75χρονο που προσβλήθηκε από τον κοροναϊό. Του κρατούν το χέρι και προσπαθούν να του δώσουν κουράγιο. Είναι οι φύλακες άγγελοί του που ήταν δίπλα του όσο έδινε την πιο δύσκολη μάχη της ζωής του. Μπράβο κύριε Γιώργο! 25 ολόκληρες μέρες κράτησε η μάχη του Δημήτρη Γιωβανόπουλου στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΑΧΕΠΑ. Ήταν μάχη με το θάνατο, την τελευταία στιγμή. Επανήλθα, όπως μου πέραν τα πράγματα από την αρχή. Εσείς ήσασταν 25 μέρες στην εντατική. 25, τρεις μέρες είναι. Το πιο δύσκολο που ζήσατε αυτές τις 25 μέρες, κύριε Δημήτρη, ποιο ήταν? Το πιο δύσκολο είναι το τώρα, το μετά, που τα σκέφτομαι όλα αυτά, ας πούμε, και κάθομαι στο δωμάτιο και φύλλα μόνος. Αυτό, δηλαδή, δεν το περίμενα, δεν ξέρω πού το βόλι, στο όπου το πράγμα. Άνθρωποι που έμειναν μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας δίνοντας μάχη για να κρατηθούν στη ζωή, λένε στον Αλφα πως το πρώτο πράγμα που έκαναν μόλις αποσωληνώθηκαν ήταν να αναζητήσουν τους φύλακες άγγελούς τους. Τους ανθρώπους που τις δύσκολες ώρες τους κρατούσαν το χέρι και τους εμψύχωναν, λέγοντάς τους πως θα καταφέρουν να βγουν νικητές. Από ό,τι θυμάμαι, πρέπει να έκλαιγα. Συνέχεια και κάποιο είδε πάνω το κεφάλι μου και με έλεγε: Μην ξεναφρύγεσαι, μην ξεναφρύγεσαι. Μου κρατούσε τη χέρι. Αισθανόμαστε λες και έχει αποσυλληνωθεί ένας δικός μας άνθρωπος, ένας συγγενής μας, τον οποίο περιμένουμε πλέον σε μερικές μέρες να τον υποδεχτούμε εμείς οι ίδιοι στο σπίτι του και να είναι μια χαρά. Με την κάμερα του Αλφα μπήκαμε στη νέα μονάδα εντατικής θεραπείας του ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η καινούργια μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ που έχει 17 κρεβάτια. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι άδεια. Όπως μας λένε γιατροί και νοσηλευτές της μονάδας, είναι πολύ χαρούμενοι που αυτή τη στιγμή έχουν μόνο 4 περιστατικά με κορονοϊό. Μας συγκίνησε όλο αυτόν τον καιρό ότι ήταν άνθρωποι που οι περισσότεροι είχαν βέβαια υποκείμενο νόσημα, αλλά όχι τόσο βαρύ, ώστε να δικαιολογεί την απώλεια όλων αυτών των ανθρώπων. Πολλοί νοσηλευτές επέλεξαν οι ίδιοι, όπως λένε, να βρίσκονται στην εντατική για να βοηθούν στην νοσηλεία ασθενών με κοροναϊό. Ήρωας είναι ένας που σώζει μία ζωή. Αυτός που σώζει πολλές ζωές είναι νοσηλευτής ή γιατρός. Τώρα πολιτική κόντρα.